Χαρά υποδεχόμεθα σήμερα τη συμβασιμότητά σας κοντά μας για να μας ευλογήσετε στην έναρξη του νέου έτους. Ήθιστε στην αρχή κάθε νέου ξεκινήματος να γίνεται ένας μικρός απολογισμός αυτών που έγιναν και ένας προϋπολογισμός αυτών που θα γίνουν. Δεν θα το κάνουμε τώρα γιατί η ώρα δεν θα μας επιτρέψει, είναι πάρα πολλά. Θα εστιάσουμε μόνο την προσοχή μας στο γεγονός ότι την χρονιά που πέρασε με τη χάρη του Θεού και τις ευλογίες του δεσμιωτάτου μας, η ενορία μας πήρε μια νέα πνοή, ένα νέο ξεκίνημα με την παρουσία του νέου Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, του Πατρός Ελισσαίου, τον οποίο και ευχαριστούμε για την μέση τώρα. Στον ναό μας και την ενορία μας γενικότερα και αυτές που θα προσφέρει και στο μέλλον. Θέλω μόνο να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου για την άδεια του Σεβασμιωτάτου στον Πατέρα Ελισσαίου καλή δύναμη και σε όλους μας να έχουμε την φώτιση από το Θεό και την ευλογία και τη χάρη να περάσουμε και αυτή τη χρονιά με υγεία και πάνω απ' όλα με ενότητα ψυχική. Γιατί αυτό είναι που μας χρειάζεται σήμερα κατά την ταπεινή μου άποψη. Περνάμε δύσκολες μέρες και ίσως έρθουν δυσκολότερες. Αν είμαστε ενωμένοι, δεν έχουμε απολύτως τίποτα να φοβηθούμε. Ενωμένοι λοιπόν, κάτω από την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, τον οποίο ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αγάπη που δείχνει, όχι μόνο για την ενωρία μας, αλλά γενικότερα για την Μητρόπολη και ειδικότερα για την Εκκλησία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και στον Θεό και την Παναγία μας που την αγαπάει ιδιαίτερα, να τον ευλογεί, να τον προστατεύει και να τον χαριτώνει. Με την άδειά του λοιπόν και με την ευλογία του, ενωμένοι όλοι μαζί κάτω από το βοφόριό του, να προχωρήσουμε μπροστά. Η Πατρίδα μας ζητάει από όλους μας αυτή τη στιγμή αυτό. Ενότητα. Η Εκκλησία ζητάει αυτό. Ενότητα. Αγαπημένοι, ενωμένοι, προχωράμε και στο νέο έτος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Κόψουμε λοιπόν την βασιλιόπιτα και την ευλογήσουμε εδώ στην ενορία σας. Θα μου επιτρέψετε και εμένα με τη σειρά μου πλέον να εκφράσω και εγώ θερμές ευχαριστίες προς τον πατέρα Τιμόθεο για τα καλά του λόγια, για την προσφώνησή του και να σας πω ότι είμαι πολύ χαρά και πάλι βρίσκομαι ένα μεσά σας για μία ακόμη συνεχή χρονιά όπου έχει καθιερωθεί να κάνετε αυτή την εορταστική πρωτοχρονιάτικη μέσω τριώδια βεβαίως εκδήλωση. Και να ευχηθώ και εγώ μέσα από την καρδιά μου, πέρα από την καλή χρονιά την οποία πρέπει να έχουμε και την υγεία που ζητάμε από τον Θεό για να μας δώσει στον κάθε έναν χωριστά, να επεκτείνω το λόγο σε αυτά τα οποία πολύ όμορφα είπε ο πατήρ Τιμόθεος και να πω ότι ο πατήρ Ελισσαίος ήρθε σε μια ενορία όπου όλα αυτά τα οποία βρήκε, όλα αυτά τα οποία καλείται και εκείνος με τη συνεργασία του με όλους τους ιερείς να φέρει εις πέρας, είναι καρπός δικό σας, είναι έργο του πατρός Τιμοθέου, ενός ανθρώπου ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ήρθα στη Μητρόπολη αυτή, το πρώτο πράγμα το οποίο μου είπε και μου έδειξε ξεκάθαρα είναι το πόσο σας αγαπά, το πόσο σας τιμά, το πόσο σας σέβεται και πόσο υπολογίζει στη δική σας παρουσία στο έργο αυτής της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι δεν θα μπορούσα κι εγώ να μην σας αγαπήσω, διότι εκείνος μετέδωσε αυτή την αγάπη, την οποία έχει προς εσάς. Και αυτό νομίζω πρέπει να συνεχίσετε να το πράτατε και προς εκείνον και προς όλους τους πατέρας. Διότι αυτό το οποίο πάντοτε έχει σημασία είναι ότι όταν εμείς είμαστε αγαπημένοι και το βλέπετε, και εσείς οι ίδιοι θα συνεχίσετε να κάνετε το δικό μας παράδειγμα. Γιατί και εμείς είμαστε άνθρωποι, έχουμε αδυναμίες, έχουμε μικρότητες και πολλές φορές πρέπει αυτές να τις ξεπερνάμε, να τις αφήνουμε στην άκρη και να κοιτάμε πάνω απ' όλα αυτό το οποίο μας δίνει εντολή να πράττουμε ο Χριστός. Και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από το να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει και εκείνος κατά χάριν Θεός. Η Εκκλησία σώζει τον άνθρωπο, αγιάζει τον άνθρωπο και προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να αντιληφθεί μέσα από τη δοκιμασία, μέσα από τον αγώνα το προσωπικό, μέσα από τις αδυναμίες του, το πόσο πραγματικά μπορεί να τις ξεπεράσει αυτές, εάν βάλει στόχο στη ζωή του,
να αγωνιστεί, να πιστέψει και να εμπιστευτεί ολοκληρωτικά τον Θεό. Σε κάθε λοιπόν ενορία της Μητροπόλεως μας, αυτό γίνεται. Και αυτό γίνεται, ξέρετε, πώς ξεκινάει πάντοτε αυτή η πράξη. Μέσα από κάτι πολύ απλό, ταυτόχρονα όμως πολύ ουσιαστικό. Το ιερό θυσιαστήριο. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σε κάθε θεία λειτουργία, όπου γύρω από την Αγία Τράπεζα κυκλώνουμε όλοι το θυσιαστήριο για να μπορέσουμε ακριβώς στο όνομα του Επισκόπου μας να τελέσουμε τη θεία Ευχαριστία, αυτή η πράξη, αυτή η θυσία, πέρα από καθοριστικό γεγονός, έχει και πολύ έντονο συμβολισμό. Και ο συμβολισμός της θυσίας του Χριστού είναι αυτό το οποίο μας καλεί και εμάς να πράξουμε, να θυσιάσουμε τον εγωισμό μας, να θυσιάσουμε τις επιδιώξεις μας και να τις τοποθετήσουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να μπορέσουν αυτές οι επιδιώξεις πλέον να καθαγιαστούν, να γίνουν πράξεις αγιαστικές. Διότι μόνον έτσι μπορεί ο άνθρωπος σε μια εποχή δύσκολη και σε μια εποχή πολλών αντεγκλήσεων και συγκρούσεων να συνεχίσει να ελπίζει, να εμπιστεύεται και να λαμβάνει δύναμη από τον Θεό. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις απλές σκέψεις, θα σε εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας, να ευχηθώ στον πατέρα Ελισέο να έχει καλή αρχή και καλή διακονία και στον πατέρα Τιμόθεο και όλοι μαζί που συγκροτείτε αυτή την ενορία, να αισθάνεστε και να έχετε στο νου σας κάτι πάρα πολύ βασικό. Ότι χρειάζεται νέο ξεκίνημα, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και σεβασμός στην ιστορία. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και δίνουμε ευκαιρίες και δεν ξεχνάμε αυτούς που έχουν προσφέρει. Διότι αυτά τα πράγματα αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν συνυπάρχουν αρμονικά, δεν μπορούμε να είμαστε και εμείς παιδιά του Θεού. Καλή χρονιά λοιπόν σε όλους σας, να είστε ευλογημένοι και με το καλό να είμαστε και πάλι του χρόνου εδώ για να κόψουμε την πίτα μας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τιμήν του Ενεγής Πατρός Σιμών Βασιλείου, του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας. Επίβλεψεν μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου Σου και κατάψεν εφημάς τους τεταδόρατα αυτά ευθερεπίζοντα τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα σωρανίους δωρεά Σου, ότι επί Σύ λυπήκαμεν το ζών της Θεός της αιώνας. Ευλόξουν ασώδους και εξόδους ημών, πλήθυνο αγαθείς του η ζωή ημών και κατεύθυνε τα διαβήματα, προσεργασία των θείων εντολών, ότι ου και πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πρεσβείες Παναχάνοντος του Μητρός, τον Αγίος Πατρός Σιμών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κοσμάτου Ετωλού και πάν των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,
ελέησον και σώσον ημάν. Κύριε Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Το πρώτο λοιπόν κομμάτι, κόψτε σε μικρά ή μεγάλα, μικρά. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι, στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον οποίο τε παρακαλούμε ένα σκέπη και ένα φυλάτη όλους εσάς, την ενωρία, τα σπίτια και τις οικογένειές σας. Το δεύτερο κομμάτι, στον Άγιο Βασίλειο, όπως πάντοτε κόβουμε. Και θα κόψω ένα κομμάτι ακόμα για τον πρώην Μητροπολίτη μας, τον κύριο Κωνσταντίνο. Και ένα κομμάτι ακόμα για τους ιερείς μας, οι οποίοι εκείνοι είναι αυτοί που στο όνομα του Επισκόπου τους σας προσφέρουν αγάπη, διακονούν εσάς και αγωνίζονται για εσάς. Θέλω να πάμε όλοι στην τελευταία σελίδα. Υπάρχει λόγος να πούμε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα έσω πριν πει. Θα το πούμε και αύριο, το είπαμε και την προηγουμένη Κυριακή, το Σεβασμιό. Και πες με τη σειρά μας, έχουμε ήδη οργανωθεί τον κόσμο, θα τα δέσουμε με την οργανωμένα, με την ευχή σας. Και όπως λέει και ο πατήρ Τιμόθεος, είναι έχος εγώ στην ενωρία, όποιος κερδίζει λέει το φλουρί θα δώσει 50 ευρώ. Με το δικό μου το ρυθμό, γιατί θα φύγει ο Σεβασμιώτος. Αρχιμηνιά για γειτονιά, σύμπουλε προλιβάνια, κι αρχή, κι αρχή καλός μας χρόνος, σε κλησιά, εκκλησιά, με κάποιος χρόνος. Αρχή που κείτε, Άγιος και πνευματικός, στη γη να περπατήσει και να μας κρατοκρατήσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δε μας καταδέχεται από την Κεσσαρία. Κοιτάξτε μέσα, γιατί έχουμε προσθέσεις τύπους. Κοιτάξτε μέσα. Σα εικόνα και χάρτη, σα καροκάστρο σύνοδη, χάρτη, καρδί και καλαμάρι, δε σκέμε το παλικάρι. Το καλαμάρι δεν γράφε τη μοίρα του Ooh.
σε βασιλιώτατε καλέ, Άγιε γέροντά μας, να έχετε υγεία του Θεού, του Θεού την ευλογία. Χρόνια πολλά και ευτυχή, με καθαρή κι αγνή ψυχή, με χαρά και με υγεία, και με ευθύ και με θεία ευλογία.